Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση απευθύνουν οι βαμβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας σχετικά με την προώρη εμφάνιση πράσινου σκουλικιού στις βαμβακοφυτείες τους. Για αυξημένη εμφάνιση πράσινου σκουλικιού κάνει λόγο και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων. Σε σχετική επιστολή που στάλθηκε προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμο Χαρακόπουλο και τους τρικαλινούς βουλευτές, τονίζεται η αναγκαιότητα λήψης μέτρων. Όπως τονίζει στην επιστολή της ΕΑΣ, αυτό που ζητάμε είναι να πραγματοποιηθεί ένας ενίος ψεκασμός στην περιοχή των Τρικάλων, διότι αυτή τη στιγμή κάθε παραγωγός ψεκάζει το δικό του χωράφι και το διπλανό κτήμα μπορεί να μην ψεκάζεται καν. Όπως άλλες χρονιές, έτσι και φέτος έχει εμφανιστεί και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Εμείς εκείνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να απευθυνθούμε στα επίσημα όργανα, στο Υπουργείο Γεωργίας, να ζητήσουμε ή να υπάρξουν ομαδικοί ψεκασμοί, διότι δεν έχει νόημα αν ψεκάζει ο ένας δίπλα και ο άλλος να μην ψεκάζει. Πάλι μετά από 5 μέρες θα γίνει σκουλίκι. Περιμένουμε κάποια απάντηση και έτσι περιμένουμε και ένα ραντεβού, όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός. Κάποια στιγμή θα μας καλέσει κάτω σαν ΔΣ, να τον επισκεφτούμε και να τον θέσουμε και τα προβλήματα γενικά του νομού Τρικάλων που αφορά τη γεωργία. Αλλά για το σχολείο και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάθε χρόνο μειώνει την παραγωγή σε ποσότητα με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ίσπραξη περισσότερων χρημάτων. Αυτή τη στιγμή από ό,τι πληροφορούμαστε είναι η περιοχή από Νιοχώρη και κάτω από αυτά τα χωριά.